5 ευρώ. Το όπλο του τοξικομανή ήταν μια σύριγγα με μολυσμένο αίμα από AIDS. Ο περαστικός τρομαγμένος του έδωσε το κινητό του. Ο αστυνομικός που ήταν κοντά τον κυνήγησε. Ο τοξικομανής στην προσπάθειά του να ξεφύγει μπήκε στο ερυπωμένο ξενοδοχείο που διέμενε και πνίγηκε σε ένα φρεάτιο. Όμως ο θάνατος το αποκάλυψε μια τραγική πραγματικότητα. Ματωμένο μαντήλι από τι? Είναι από χρήση. Αποκλείστε με αυτά, έτσι. Ότι στο ξενοδοχείο Απόλλων στο κέντρο της Αθήνας που έχει ρημώσει εδώ και χρόνια διαμένουν δεκάδες τοξικομανείς και οροθετικοί σε άθλιες συνθήκες. Με το που μπαίνεις στο ξενοδοχείο βλέπεις την τραγική κατάσταση που επικράτει εδώ. Οι συνθήκες είναι κυριολεκτικά άθλιες. Μέχρι και κόπρανα βρήκαμε στους διαδρόμους, κόπρανα βρήκαμε στους τοίχους και αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια κεντρική σάλα. Μια σάλα που τις νυχτερινές ώρες φιλοξενεί πάνω από 20 άτομα. Με κρατημένη την ανάσα από την ανυπόφορη βρώμα και περπατώντας ανάμεσα σε ανθρώπινες ακαθαρσίες και σκουπίδια, ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο. Μέσα σε ένα δωμάτιο βρήκαμε δύο τοξικομανείς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή ετοιμάζονταν να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είναι τάι, το τάι Μας ξενάγησαν στα υπόλοιπα δωμάτια της υγειονομικής βόμβας όπου συναντήσαμε και άλλους χρήστες φορείς του AIDS. Φορέας έγινε πρόσφατα. Δεν το ήξερα. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί δεν προσέχουμε μεταξύ μας. Οπότε μεταξύ μας το θάνατο το μεταφέρουμε. Ανεβήκαμε και στο δεύτερο όροφο. Και εδώ επικρατούσε η ίδια αθλειότητα, σκουπίδια, δυσοδεία. Ανάμεσα στη χωματερή βρήκαμε άλλα δύο νέα παιδιά χρήστες ηρωίνης. Όπως δείχνουμε λοιπόν με τον συνάδελφο Δημήτρη Πανταζόγλου, εδώ πέρα κοιμάστε λοιπόν, εδώ δίπλα κάνετε τη χρήση σας. Μπράβο. Έτσι, εδώ είναι τα ματωμένα. Τα ματωμένα μαντήλια που σκουπίζετε από τη χρήση σας. Σε αυτό λοιπόν το παλιό το ρυπωμένο ξενοδοχείο ζουν χρήστες ναρκωτικών. Μάλιστα ο ένας από αυτούς έχασε μόλις χθες τη ζωή του. Η κατάσταση εδώ όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας είναι κυριολεκτικά τραγική. Όλο το ξενοδοχείο βρίσκεται μέσα στα σκουπίδια, παντού υπάρχει βρώμα. Δεν υπάρχει τίποτα για μας, λένε. Η πολιτεία έχει αφήσει να μεταμορφωθεί το ξενοδοχείο σε μια τεράστια χωματερία ανθρώπων. Τους βολεύει, λένε, γιατί μας έχουν εδώ μαζεμένους. Όταν βλέπεις ότι βοηθάνε τους μετανάστες και τους Έλληνες τους αφήνουν στη μοίρα τους, κάπου και εμείς πρέπει να κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να κοιμόμαστε έξω στο κρύο. Οι γείτονες ζητούν απεγνωσμένα λύση από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι οι αρμόδιοι να ελέγξουν το χώρο για να δουν αυτές τις τραγικές εικόνες? Το κάναμε εμείς.